Αλλά επειδή διάβασα κάπου, τι ήταν αυτό με το ατύχημα που πάθανε οι γονείς όταν ήσουν μικρούλα εσύ? Είχαν πάθει πόσο ένα... Πόσο χρόνο ήσουν εσύ? Ήμουνα 3,5. Πολύ μικρή. Αδέλφια έχεις καταρχήν? 3,5. Ναι, μια αδερφή. Μια αδερφή. 4 ήσουν, λοιπόν, ήμουν 3,5, περίπου. Εσύ 4, 3,5, ναι. Πάθανε ένα αυτοκινητιστικό οι γονείς μου. Στην Κύπρο? Όχι, εδώ στη Βέρεια. Στην κάνανε τουρισμό εδώ και είπανε να μείνουν λίγο πιο πολύ. Σκληρό αυτοκινητιστικό. Ναι, ναι, σκληρό αυτοκινητιστικό. Τραυματιστήκαν πολύ δηλαδή. Πάρα πολύ. Ναι, η μητέρα μου είχε χτυπήσει πάρα πολύ στη σμοδυλική στήλη. Δεν ξέρω αν θα περπατήσει. Ο πατέρας μου έχασε το μισό του πρόσωπο. Το μισό του πρόσωπο έχασε. Ναι. Και είναι, έχει ξαναφτιαγμένο. Κάνει πλαστικές ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Πλαστικές, όχι μία. Πολλές, ναι. Πού τις έκανε, ναι. Εδώ Ελλάδα, Κύπρο? Όχι, τις έκανε στη Γερμανία, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί είχε χάσει όλο αυτό, αλλά είχε μείνει το μάτι. Είχε χάσει όλο το πρόσωπο κτλ. Είχε χάσει το μισό πρόσωπο, αλλά είχε μείνει το μάτι. Έτσι ήταν δύσκολο να φτιάξουν εμεί, αλλά πήγε σε ένα νοσοκομείο στη Γερμανία που ψάχνανε πειραματόζωα ουσιαστικά για να κάνουν, να φτιάξουν εμή. Και λέει: εγώ δεν έχω κάτι να χάσω. Ας πάω και ό,τι γίνει. Και είναι καλά και τώρα. Και έγινε. Είναι καλά, είναι μια χαρά. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια στο σπίτι με ένα παπά που δυσκολευόταν, ας πούμε, και οπτικά, και με τη μαμά που λες δεν μπορούσε να περπατήσει στην αρχή? Πώς τα παιδιά. Δεν ήσασταν στο αυτοκίνητο? Όχι, όχι, δεν ήμασταν στην Κύπρο. Πόσο καιρό πήρε να αποκατασταθεί ισορροπία στην οικογένεια, ρε παιδί μου? Να σου πω κάτι, πήρε καιρό, γιατί αυτό ήταν μια διαδικασία που είχε διάφορες φάσεις. Δηλαδή, έκανες μια εγχείρηση ή ξανά έκανες και ξέρω εγώ. Βέβαια, νομίζω πολύ δύσκολο πρέπει να ήταν και για τη μάνα μου που δεν μπορούσε να μας πιάσει. Δεν μπορούσε να σηκώσει βάρος. Δεν μπορούσε να μας σηκώσει, όχι. Και αυτό νομίζω είναι δύσκολο και για μας, ήταν δύσκολο και για μας, αλλά και για την ίδια. Πιστεύω, σαν μάνα, έτσι δεν είναι? Φέγε ποιο... σε μάνα, δεν είναι σκληρό να βλέπει το παιδί και να μην μπορεί να το. Είχατε καμιά γιαγιά και ποιος βοήθησε? Είχαμε, δηλαδή, ναι, και γιαγιά. Και τότε, επειδή δεν υπήρχαν Κύπριες που μένανε στα σπίτια, γιατί δεν μπορούσες να βρεις κάποιον που θα μείνει στο σπίτι, ούτε ήταν οι εποχές που ερχόντουσαν ξένες στην Κύπρο και αυτά, λέει η μάνα μου, τι να κάνω, θα φέρω μια ξένη, ας φέρω μια Γαλλίδα, γιατί η μάνα μου σπούδασε στην Ελβετία και μιλάει γαλλικά. Αλήθεια. Και έτσι μάθαμε γαλλικά. Από εκεί έγινε το γαλλικό.